Χωρίς προπόνηση κύλησε σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Γιάννη Παπακώστα, που είχαν την ευκαιρία σήμερα να απολαύσουν το ρεπό τους. Αύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και ουσιαστικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία τους για το ιδιαίτερο κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Αλκαζάρ. Ένα στάδιο Αλκαζάρ που αναμένεται να είναι για ακόμη μια φορά κατάμεστο, με την ΠΑΕΑΕΛ να ανακοινώνει υποσημειωμένες τιμές αλλά και οι προσφορές στους κατόχους διαρκείας, που ίσχυε στα προηγούμενα παιχνίδια, θα ισχύσει και στο μάτς με τους Θεσσαλονικείς. Από το πρωί ξεκίνησε η διάθεσή τους και οι άνθρωποι της ομάδας μιλούν για sold out στο συγκεκριμένο αγώνα. Ανακοίνωση όμως έβγαλε η γήπεδο Λάρισας ΑΕ κατά των συλλόγων αντισφαίρησης, διότι δεν έχουν υπογράψει ακόμη το σχετικό συμφωνητικό για την χρήση των γηπέδων τέννις. Στα αγωνιστικά τώρα, σημαντική θα είναι η επιστροφή του αρχηγού Νίκου Ταμπίζα, που εξέτησε τη μία από τις δύο αγωνιστικές τιμωρίας του και θα μπορεί ο Γιάννης Παπακώστας να τον υπολογίσει να μετόπισθεν. Τέλος, το μεσημέρι της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου του τεχνικού των Βυσσινή στου εκπροσώπου τύπου όσον αφορά το κυριακάτικο παιχνίδι.